Ολοκληρώθηκε το Σάββατο στο Παλατάκι η προγραμματισμένη ημερωτική συνάντηση που έγινε πρωτοβουλία του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ με βουλευτές της Α και Β Περιφέρειας Νομού Θεσσαλονίκης για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ σήμερα κάλεσε όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, όλους βασικά της Α και Β Θεσσαλονίκης, και ευχαριστούμε αυτούς που ήρθανε. Δεν ζητήσαμε καμία χάρη για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τα προβλήματά του τα λύνει μόνος του. Ζητήσαμε απλώς ισονομία. Ζητήσαμε όλοι μαζί να αγωνιστούμε ώστε το ποδόσφαιρο να ξεφύγει πλέον από αυτά τα προβλήματα που έχει εδώ και δεκαετίες και να προχωρήσει πλέον με έντιμο τρόπο. Όλοι καταλάβανε και όλοι δεχθήκανε τη θέση αυτή την οποία έχουμε, διότι συμφωνήσανε ότι δεν υπήρξε καμία νόμιμη επιτροπή που να βγάλει μία απόφαση την οποία ακόμη κανείς δεν την ξέρει και κανείς δεν την πήρε στα χέρια του. Υπήρξε μια στημένη επιτροπή και έβγαλε μία απόφαση σαν σκονάκι. Ήρθε το σκονάκι και αποφάσισε η επιτροπή να ρίξει τον ΠΑΟΚ. Παρέστησαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, της Ελληνικής Λύσης, καθώς και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και την Περιφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την πρωτοβουλία του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ για ένα θέμα που αφορά την οικογένεια του ΠΑΟΚ, αφορά την πόλη μας, αλλά αφορά και όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχα και εγώ σε θέματα της πόλης μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα συγκαλέσει μια αντίστοιχη μεγάλη σύσκεψη, προσκαλώντας φορείς, βουλευτές για το θέμα του ΑΣΤ, για το θέμα του μετρό. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο αυτό που έγινε και όλα όσα υπόθηκαν. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη διαδικασία και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά είμαστε κοντά στις εξελίξεις, γιατί θεωρώ υγεία για την πόλη να υπάρχουν ομάδες που πρωταγωνιστούν. Όπως επίσης θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει και η κοινωνική γαλήνη μέσα στην οποία μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για την πόλη μας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν παρέστησαν, καθώς η στάση τους εκφράστηκε στη Βουλή με την ψήφη της τροπολογίας και θα εκφραστεί και με τη στήριξη της προσπάθειας εξυγίανσης στον χώρο του ποδοσφαίρου που εξεγγείλει ο Πρωθυπουργός και πετεί όλη η φιλάθλη Ελλάδα. Θέλουμε ο αθλητισμός να προοδεύει, οι αγώνες δεν κρίνονται μέσα στα γήπεδα, να μην κρίνονται ούτε στα δικαστήρια τα πρωταθλήματα, ούτε στα υπουργικά γραφεία. Η παρέμβαση της πολιτικής για να κερδίσει πολιτικά αποτελέσματα και συμφέροντα από το ποδόσφαιρο από άλλα αθλήματα είναι μια λανθασμένη επιλογή, η οποία έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων. Λανθασμένες επιλογές γιορθώνουν λάθη, παρεμβάσεις νέες γιορθώνουν προηγούμενες παρεμβάσεις και τελικά έχουμε εκτεθεί και σε διεθνείς φορείς. Διατυπώσαμε την άποψη του κόμματός μας και ειδικά σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και γενικά βέβαια με το ποδόσφαιρο, άλλωστε αυτά τα δύο ζητήματα είναι αλληλένδετα. Επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι ζητάμε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων βγήκε αυτή η συγκεκριμένη απόφαση, γνωμοδότηση μιας διορισμένης δοτής επιτροπής από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Διατυπώσαμε την κεντρική μας πρόταση για την υπαγωγή επιτέλους των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντί του Υπουργείου Αθλητισμού, κάτι για το οποίο δεν μιλάει κανένα κόμμα εκτός από το ΚΚΕ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι φανερό πλέον τι θέλουν να πετύχουν οι άνθρωποι του Μαρινάκη, και το λέω χωρίς καμιά επιφύλαξη. Πριν από λίγο ο πρόεδρος Αριστέχνη είπε είναι προβληματική η σύνδεση. Η σύνδεση δεν είναι προβληματική, το ζητήσαμε να το διορθώσει, είναι ύποπτη. Τι θέλουν να κάνουν με μια επιτροπή ύποπτη? Όταν έκανα την ερώτηση προς τον κύριο Αυγιανάκη που δεν μου απάντησε ποτέ πώς αντικατέστησε και με ποια κριτήρια έβαλε αυτούς που έβαλε στην επιτροπή, δεν απάντησε κανείς. Είναι ύποπτη και ο μόνος στόχος που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και η κυβέρνηση είναι να πλήξουν τον ΠΑΟΚ, να πάρουν το πρωτάθλημα. Αυτά είναι μπροστά μας, παιδιά, είναι πολύ φανερά και δεν σηκώνουν καμία αμφιβολία. Στη συνάντηση έγινε γενική ενημέρωση και καταλάχθηκαν απόψεις επί του θέματος.